Θα καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Βούτσινο, είναι Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διαβίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας. Καλησπέρα σας, κύριε Γενικέ, από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, κύριε Κρινή, τι κάνετε? Μακρύς ο τίτλος, άρα πολλά και τα καθήκοντα. Τυχαίνει, ναι. Τυχαίνει, λοιπόν, σε νευραλγικό σημείο, θα έλεγα, της κοινωνίας μας. Σήμερα διάβαζα ότι η χώρα μας δεν μπορεί να βρει, οι εταιρείες μας δεν μπορούν να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό, δεν μπορούν να βρουν ανεθίκευτους εργάτες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει στην κοινωνία. Δεν χρειαζόμαστε και άλλα επαγγέλματα πέρα από τα κλασικά ή το τι θα πει η κοινωνία, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι και βεβαίως υπάρχουν και έρευνες οι οποίες έχουν γίνει πάνω σε αυτό, αλλά υπάρχει και η καθημερινή πρακτική που το βλέπουν κυρίως οι επιχειρήσεις. Εκείνο το οποίο έχει σημασία βέβαια είναι ότι αυτές οι διαπιστώσεις δεν είναι καινούργιες. Είναι παλιές, παλιότερες και μας οδήγησαν σε έναν μεταρρυθμιστικό νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2020 και ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και εφαρμογή. Πιστεύουμε ότι με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο όλη αυτή η κατάσταση θα αλλάξει. Αλλά βεβαίως, όπως ξέρουν όλοι, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα ορατά. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό το φαινόμενο του να υπάρχει νεανική ανεργία, αλλά παράλληλα να υπάρχουν και αιτήσεις, να υπάρχει προσφορά εργασίας και να μην βρίσκονται οι κατάλληλοι, είναι κάτι το οποίο οφείλεται στο ότι συνήθως μέχρι τώρα η εκπαίδευσή μας και η κατάρτισή μας δεν ταυτιζόταν με τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Έτσι. Και της αγοράς εργασίας. Αυτό είναι με το πιο... αυτό το πλαίσιο που σας είπα, επιχειρούμε ακριβώς αυτό να κάνουμε. Αυτό που λέτε είναι και όλο το ζουμί, να το πω έτσι απλά. Καθώς δεν ελέγχαμε ποτέ τι ανάγκες έχει η ελληνική οικονομία και το τι βγαίνει από τα πανεπιστήμια ή από τις σχολές ή από τα όποια προγράμματα έτρεχε το Υπουργείο. Σήμερα αυτό πώς έρχεται να βελτιωθεί, πώς έρχεται να γίνει πιο στοχευμένο? Ακριβώς αυτό που ξεκίνησα να λέω για τον μεταρρυθμιστικό νόμο το 4763 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ο οποίος έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός για όλους τους παρόχους όλων των Υπουργείων και των ιδιωτικών φορέων που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και το δεύτερο, και εδώ θα επιμείνω, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι πλέον συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, οι άνθρωποι δηλαδή της αγοράς, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συντελεστές της οικονομίας της χώρας. Συμμετέχουν λοιπόν οι κοινωνικοί εταίροι, όπως είναι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, αλλά συμμετέχουν επίσης και οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, και του πρώτου και του δεύτερου. Τι θέλουμε με αυτόν τον τρόπο? Έχουμε κάνει ένα εθνικό πλαίσιο διακυβέρνησης, όπου υπάρχει ένα κεντρικό συμβούλιο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ και των εργοδοτικών φορέων, του ΣΕΒ, της ΓΕΣΕΒΕ, της ΣΕΕ κλπ. Και επίσης έχουμε και 15 περιφερειακά συμβούλια σε μικρογραφία αυτού που σας είπα του κεντρικού, που είναι στις 13 περιφέρειες της χώρας. Στην Κεντρική Μακεδονία και στην Αττική έχουμε δύο, λόγω του ότι είναι μεγάλες περιφέρειες. Ακριβώς εκεί χτυπά πλέον ο παλμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας, παίρνοντας με τους κοινωνικούς εταίρους και τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν τις πραγματικές ανάγκες, οι οποίες μεταφέρονται στο κέντρο για να μεταφραστούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Μάλιστα. Η τάση τι δείχνει τα τελευταία χρόνια? Προς ποια ή ποιες κατευθύνσεις κινούνται τα παιδιά, κινείται η νεολαία και τι ανάγκες έχει το κράτος? Κοιτάξτε, δύο πράγματα μπορούμε να σημειώσουμε εδώ. Το που κινείται η ελληνική κοινωνία είναι ένα θέμα που εξαρτάται και από την οτροπία η οποία έχει καλλιεργηθεί όλα τα χρόνια. Και το δεύτερο είναι τι ανάγκες έχει η οικονομία. Με το τι ανάγκες έχει η οικονομία εξυπηρετείται προφανώς και ο κάθε καταρτιζόμενος και ο κάθε σπουδαστής και ο κάθε φοιτητής. Βεβαίως όμως είναι δύσκολο να αλλάξεις πολλές φορές την οτροπία η οποία επικρατεί σε μια κοινωνία, και αυτό το βλέπουμε και στη χώρα μας, όπου πολλές φορές γονείς και μαθητές προτιμούν να ξοδέψουν κάποια χρόνια και χρήμα για κάποιες σπουδές οι οποίες δεν έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο, γίνονται οι προσπάθειες. Βεβαίως
Τα αποτελέσματα, όπως σας είπα, στην εκπαίδευση δεν δώστε μου λίγα. Δώστε μου ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, δεν πάνε τα παιδιά σήμερα προς τα τεχνολογικά επαγγέλματα, αν μπορώ να το πω έτσι, ειδικά μετά τις επενδύσεις που γίνονται τελευταία και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάμε. Στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ναι, το οποίο δεν είναι πανεπιστήμιο, είναι μετά το Λύκειο, είναι το επίπεδο 5. Δηλαδή είναι ο χώρος ο οποίος καλύπτει το διάστημα το εκπαιδευτικό μεταξύ του Λυκείου και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε το 25% των σπουδαστών, αυτό με έρευνα τεκμηριωμένη της ΓΕΣΕΕ, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου και μερικοί από αυτούς έχουν και μεταπτυχιακό τίτλο. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι κάποιοι σπούδασαν σε κάποια τμήματα των πανεπιστημίων, τελείωσαν και βρέθηκαν στην ανάγκη να αναζητήσουν την θέση τους στην αγορά εργασίας, γυρίζοντας πίσω και πηγαίνοντας σε ένα ΙΕΚ για να πάρουν μία τεχνική γνώση, η οποία είναι και περιζήτητη ενδεχομένως στην αγορά και ενδεχομένως είναι από αυτά τα οποία συζητήσαμε στην αρχή, ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που ζητάνε εκπαιδευμένους και δεν τους βρίσκουν. Έτσι ακριβώς είναι. Το ζήσαμε και το φετινό καλοκαίρι στα τουριστικά επαγγέλματα. Βέβαια, έχει σε να κάνει μεγάλη ένταση. Σε πολύ μεγάλη ένταση. Το βλέπουμε στην εστίαση. Παίζει ρόλο βέβαια η ποιότητα της θέσης εργασίας και οι ώρες που δουλεύουν είναι ένα δευτερεύον θέμα, αλλά πολύ σημαντικό επίσης. Άρα, εσείς αυτή τη στροφή προς τα σύγχρονα επαγγέλματα, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν την βλέπετε αυτή τη στιγμή? Σωστά από τις εκλογές? Ορίστε. Αυτή η στροφή προς τα σύγχρονα επαγγέλματα δεν φαίνεται στην ελληνική κοινωνία, δεν φαίνεται να την επιλέγουν τα παιδιά? Προσαρμόζεται σιγά σιγά η ελληνική κοινωνία και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα. Mm-hmm. Αλλά βέβαια οι ρυθμοί δεν είναι πάρα πολύ γρήγοροι, γιατί σας είπα ότι η νοοτροπία είναι το πιο δύσκολο πράγμα για να το αλλάξεις. Αλλά υπάρχουν απτά δείγματα ότι σιγά σιγά πάμε προς αυτή τη σωστή κατεύθυνση. Η νοοτροπία είναι να γίνει γιατρός και δικηγόρος και μια χαρά? Θα έλεγα ότι η φιλοδοξία για να γίνει γιατρός και δικηγόρος είναι εξαιρετική. Το ζήτημα είναι... Κανείς δεν λέει όχι. Ότι, ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι δεν σταθμίζουμε ακριβώς τα πράγματα όπως πρέπει, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αυτή τη φιλοδοξία απλά, αλλά απλώς να μπούμε σε μια ανώτατη σχολή. Το πώς θα βγούμε και τι θα γίνει μετά είναι το δυσκολότερο θέμα το οποίο πρέπει να σκεφτούμε. Άρα θα πρέπει μήπως το Υπουργείο, συνολικά το λέω, να κατά κάποιο τρόπο να δείχνει το δρόμο των επιλογών στα παιδιά, λέγοντας ότι οι ανάγκες φαίνεται να είναι περισσότερο για εκεί, για εκεί, για εκείνο τον κλάδο. Δεν θέλω να ονοματίσω κλάστρο για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, ώστε να διευκολύνεται λίγο στις επιλογές τους όταν κάνουν τα μηχανογραφικά τους. Το Υπουργείο Παιδείας... Κοινώς να μας πάρετε από το χέρι, αυτό εννοώ. Έχει προχωρήσει αυτό το θέμα και μάλιστα εδώ και 2 χρόνια έχει δημιουργήσει κατά την ίδια περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων ένα παράλληλο μηχανογραφικό, στο οποίο οι υποψήφοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση πλέον έχουν μπροστά τους και μία γκάμα από ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, έτσι ώστε να μπορούν να δουν και την άλλη εναλλακτική λύση, που καμιά φορά είναι η έξυπνη λύση που θα πρέπει να διαλέξουν. Μάλιστα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και βέβαια, γι' αυτό κάνουμε και τα ρεπορτάζ και όλοι εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν έχουμε στη Θεσσαλονίκη 4-5 πολύ δυνατές εταιρείες, όπως μιλάμε για την Google, όπως μιλάμε για τη Cisco, για τη Pfizer κτλ. Και επαναπατρίζονται παιδιά, Έλληνες, οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό γιατί έχουν καλούς πλέον μισθούς, δεν έχουν με βάση το ελληνικό μισθολόγιο. Αλλά και από την άλλη, να ξέρουν τα παιδιά ότι υπάρχει ένα αποκούμπι, μια θέση εργασίας που τους περιμένει ποιοτική. Άρα να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση, ίσως. Συνολικά το λέω για το Υπουργείο. Είναι έτσι ακριβώς. Η ενημέρωση, οι επενδύσεις στην Ελλάδα τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν εξελιχθεί, φέρατε τα παραδείγματα της Θεσσαλονίκης. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε εξαιρετικά σπουδαία αποτελέσματα στην προσπάθεια της κυβέρνησης για τις επενδύσεις, με διεθνείς οίκους, με μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο είναι αυτή την εξέλιξη να την παρακολουθήσει και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Καλά. Και να υπάρχουν δουλειές, γιατί αυτό είναι το βασικό μετά από τις σπουδές.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.